Έτοιμη είναι η γραμμή βοήθειας 116.000 για τα εξαφανισμένα παιδιά και στην Κύπρο. Λειτουργεί όλο το 24ωρο, είναι δωρεάν και η παρουσίαση έγινε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της ΙΤΑ. Η Πανευρωπαϊκή Γραμμή Άμεσης Βοήθειας αποκλειστικά για υποθέσεις εξαφανισμένων παιδιών λειτουργεί πλέον και στην Κύπρο. Πρόκειται για τη γραμμή 116.000, στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όσοι θέλουν να καταγγείλουν εξαφάνιση παιδιού, να δώσουν πληροφορία για εξαφανισμένα παιδιά ή ακόμη και για σκοπούς πρόληψης προστασίας των παιδιών. Η παρουσίαση της γραμμής έγινε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της ΙΤΑ με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Στάθη Κητή, να υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της δράσης αυτής. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ανεξάρτητα από το πού θα βρίσκεται ο καθένας από εμάς στην Ευρώπη, μπορεί όταν θα υπάρχει μια πληροφορία για την εξαφάνιση ή την κακοποίηση ενός παιδιού να τηλεφωνεί στο 116.000. Για τη λειτουργία της γραμμής μίλησαν επίσης η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Λίδα Κουρσουμπά, καθώς και η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας Έλση Χριστόφια, οι οποίες αναφέρθηκαν στα ποσοστά απαγωγών παιδιών, καθώς και τα αίτια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ το δικό του χαιρετισμό απίφθινε ο αρχηγός της αστυνομίας Μιχάλης Παπαγεωργίου. Αποτελεί αναμφίβολα μία ακόμα ουσιαστική δράση στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την προάσπιση και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας. Η Κύπρος είναι το 17ο κράτος μέλος που θέτει σε λειτουργία αυτό τον ευρωπαϊκά εναρμονισμένο αριθμό. Η γραμμή 116.000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο χωρίς χρέωση, έχει βοηθήσει σε ποσοστό 90% στην ανέβρεση εξαφανισμένων παιδιών σε άλλες χώρες που έχει λειτουργήσει. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και φιλοξενούμε στα νέα του Αντένα την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την κυρία Λίδα Κουσουμπά. Κυρία Κουσουμπά, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής. Ο όρος εξαφανισμένα παιδιά δεν είναι γενικός. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές? Που καλύπτονται από αυτή τη γραμμή. Ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά το θέτετε. Είναι πρώτα απ' όλα τα παιδιά που μπορεί να ελείπουν από το σπίτι, που για κάποιο λόγο έχουν εγκαταλείψει το σπίτι τους και τα ψάχνουν οι οικογένειες. Εκείνα τα παιδιά και εκείνες οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή. Είναι επιπρόσθετα οι περιπτώσεις απαγωγής παιδιών από τρίτα πρόσωπα, έξω από το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι μια μεγάλη κατηγορία για την οποία και το γραφείο μου είχε παράπονα και συμβαίνει και στην Κύπρο διαρκώς, αυξανόμενος αριθμός, η διεθνής απαγωγή από γονέα. Όταν ο ένας γονέας παίρνει το παιδί, εκτός γάμος και πηγαίνει σε άλλη χώρα. Είναι η περίπτωση παιδιών αλλοδαπών, ασυνόδευτων μεταναστών και είναι μια περίπτωση που δεν θεωρούνται εύκολα, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι είναι εξαφανισθέντα. Είναι εκείνα τα παιδιά που χάνονται προσωρινά, δηλαδή. Ένας γονέας που είναι σε μια χώρα με το παιδί του για διακοπές ή και στην Κύπρο το παιδί είναι σε διακοπές και χάνεται ή χάνεται από ένα κατασκηνωτικό χώρο. Και σε εκείνη την περίπτωση και ο γονέας μπορεί να πάρει να δώσει πληροφορίες αλλά και το ίδιο το παιδί να καλέσει αμέσως αυτόν τον αριθμό και να ζητήσει βοήθεια. Και ο αριθμός αυτός λειτουργεί σε 17 χώρες της Ευρώπης, η Κύπρος είναι το 17ο κράτος, και όταν καλέσεις αυτόν τον αριθμό, στη χώρα από την οποία τον καλείς, απαντά η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, που είναι πάντα μια κυβερνητική οργάνωση. Η γλώσσα στην οποία σου απαντούν είναι η γλώσσα της χώρας και επιπλέον τα αγγλικά. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, αν είμαστε στην Αγγλία με τα παιδιά μας και κάπου έχουν χαθεί σε ένα πάρκο ή σε ένα ζωολογικό κήπο, μπορούν αμέσως ή το παιδί να πάρει το αποτοκινητό του 116.000, που δεν θα έχει χρεώσει, ή ο γονέας, και αμέσως αυτή η γραμμή θα απευθυνθεί, πρώτα απ' όλα θα στηρίξει το παιδί να μην φοβάται, θα απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες εκείνης της χώρας και την αστυνομία, αν δεν έχει κληθεί από τους γονείς, και ποιοι άλλοι εμπλέκονται ώστε να εντοπιστεί το παιδί όσο πιο σύντομα. Από την εμπειρία λειτουργίας αυτής της γραμμής στις άλλες χώρες, η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή, όπως έχουμε ακούσει στο ρεπορτάζ, είναι περίπου 90%, αλλά και σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν απαχθεί. Είναι πολύ καλή η ανταπόκριση. Η σημασία αυτής της γραμμής είναι ότι λειτουργεί. Και εδώ είχε εμπλοκεί το γραφείο μου στο πώς θα χωρείται αυτός ο αριθμός για να τύχει διαχείριση στην Κύπρο. Έπρεπε να βρεθούν μη κυβερνητικές οργανώσεις να το αναλάβουν, που δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να πω ότι υπήρχε δυστοκία. Και η δική μας ανάμειξη ήταν ακριβώς να μπουν εκείνα τα εχέγγυα ότι τα άτομα θα είναι καταρτισμένα, θα είναι ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που θα πάρουν ειδική κατάρτιση και ότι θα υπάρχει εποπτεία της γραμμής, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μιλάς σε παιδιά. Και την εποπτεία την έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας του κράτους και θα είμαστε εκεί πάντα. Θα γίνεται έλεγχος σε σταδιακά και εμείς θα βλέπουμε παρεμβάσεις να λειτουργεί σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.